Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι από χθες βρίσκεται αναρτημένη στην Διάβια η νέα προκήρυξη για την πλήρωση 4 θέσεων ειδικευμένων γιατρών μονίμων επιθητεία του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο μας. Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται συγκεκριμένα είναι ενός αναισθησιολόγου επιμελητή Α, δύο παθολόγων εσωτερικών επιμελητών Α και Β και μία κενός ογκολόγου επιμελητή Β. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους και την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη από τις 16 του μηνός έως τις 3 Μαρτίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι είναι η τρίτη στη σειρά προκήρυξη που βγαίνει για το νοσοκομείο μας στην θητεία την δικιά μας ως διοίκηση μέσα σε ένα χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, πλέον αρχίζει το ποδοσάκιο, τα τμήματά τους ενισχύονται με μόνιμο προσωπικό και όχι με επικουρικό που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί αυτοί μπορούν να προσφέρουν, να εξελιχθούν οι ίδιοι και να βελτιωθούν οι παροχές υγείας προς τους πολίτες τόσο του Δήμου της Ιωρδαίας αλλά και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη στελέχωση των θέσεων αυτών? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν έχετε πληροφορίες. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω για την ογκολογική. Έχει γίνει μια σχετική προεργασία που σημαίνει ότι θα γίνει αυτόνομο τμήμα αν και εφόσον ευδοκιμήσει και υπάρχουν οι ανάλογες υποψηφιότητες γιατρών. Σίγουρα στον παθολογικό τομέα αυτή τη στιγμή καλυπτόμαστε και με επικουρικό προσωπικό αλλά και με μετακινήσεις γιατρών από άλλες υγειονομικές μονάδες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί το νοσοκομείο μας στις απαιτήσεις των ασθενών. Κύριε Διοικητά, τι απαντάτε στα περί λοιμοξιολόγου ότι δεν έχει το νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας με δεδομένο ότι είναι νοσοκομείο αναφοράς? Κοιτάξτε, ο σχεδιασμός γίνεται σε κεντρικό επίπεδο. Όσον αφορά τον λοιμοξιολόγο, να σας πω ότι υπάρχει δίκτυο επιστημονικής υποστήριξης με το Παπαγεωργείου, οπότε οι γιατροί μας μπορούν και παίρνουν την ανάλογη θεραπεία και ενημέρωση στέλνοντας τις εξετάσεις των ασθενών μας. Πουθενά σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχουν λοιμοξιολόγοι σε όλες τις υγειονομικές μονάδες. Αυτές είναι κεντρικοποιημένες ως συνήθως και είναι πολύ εξειδικευμένη η ειδικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν παλεύουμε στο να αποκτήσουμε ως νοσοκομείο λοιμοξιολόγο. Θα προχωρήσουμε στην τροποποίηση τη σχετική του οργανισμού ώστε να ανοιχθεί και αυτή η θέση και εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον θα προχωρήσουμε στην πρόσληψη και λοιμοξιολόγου.